Και έρχομαι και στην αριστερά. Έχετε επιφυλάξεις. Δικαίωμά σας να έχετε επιφυλάξεις. Και εσείς και εγώ, ρε, και εσείς κύριε Τσίπρα. Δεν θέλετε βελτίωση αυτού του νομοθετήματος. Δεν είπατε για βελτίωση. Ωραία. Πάμε στην Επιτροπή Άρθρου 44. Ψηφίστε αύριο που θα καταθέσουμε την πρόταση εμείς να γίνει η Επιτροπή του Άρθρου 14. Μήπως και υπάρξει βελτίωση αυτό που θέλετε. Πάμε λοιπόν μέσα από μια διαδικασία που επιτάσσει το Σύνταγμα να μπορέσουμε να βρούμε άκρη. Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε αύριο για την Επιτροπή Άρθρου 44 επιστολή και ελπίζω και το Πασόκ με τη Βυσία που έχει αλλά και η Νέα Δημοκρατία να θέλουν να πάμε σε αυτήν την Επιτροπή να επεξεργαστεί το θέμα για 2-3 μήνες και να καταβάλει και να καταλάβει και να φέρει το πόρισμα εδώ στη Βουλή. Αλλά βεβαίως για άλλη μια φορά θα πείτε πρωτοβουλία του λαού είναι, δεν τη στηρίζουμε. Έτσι όμως δεν ανοίγουμε τη δημοκρατία. Τη ανέβουμε τη δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό είναι βλαπτικό για την Ελλάδα. Τέλος, κύριε Τσογοίδη, έφυγε. Α, εδώ είστε. Κύριε Υπουργέ, διαβάζω στον τύπο, δεν αυτό που λένε πίσω μου, σε έχω εξοδεί. Λοιπόν, διαβάζω στον τύπο ότι ο αξιότιμος κύριος Υπουργός είναι το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών. Το διαβάζω σε πάρα πολλές εφημερίδες. Λοιπόν, θα έπρεπε να ξέρει ότι οι Αμερικανοί δεν μας δίνουν βίζα. Εχθές ήμουνα με κάποιους του Κογκράσου που είναι στην Ελλάδα, ελπίζω να τους δείτε κι εσείς. Ξέρετε, μου είπαν, τι ζητάτε εσείς άρση της βίζας με αυτό το οποίο φέρνετε και δημοποίηση 500.000 μουσουλμάνων. Δεν θα πάρουμε βίζα. Θα πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη και θα είμαστε τριτοκοσμικοί. Τριτοκοσμικοί. Ξέρουν περισσότερα από ό,τι νομίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και σου λέει, θέλετε άρση βίζας. Εσύ θα είστε παράρτημα τα Αλκάιντα σε λίγα χρόνια. Επομένως λοιπόν, πώς από τη μια μεριά ζητάμε εμείς να έχουμε ισότιμη αντιμετώπιση από τους Αμερικανούς όταν πηγαίνουμε στη χώρα τους και την άλλη μεριά βάζουμε 500.000 μετανάστες από το παράθυρο και τους κάνουμε Έλληνες. Πολύ φοβούμαι λοιπόν ότι αυτά δεν είναι σοβαρά. Και έρχεστε τώρα και λέτε συμμετοχή στα Κίνα να ψηφίζει ο μετανάστης. Να ψηφίζει ο μετανάστης. Εδώ κύριε Πρωθυπουργέ, σε μια πολυκατοικία δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν οικιαστές και ψηφίσουν μόνο οι ιδιοκτήτες. Σε μια συνέλευση πολυκατοικίας. Εδώ λοιπόν τους κάνετε ιδιοκτήτες του κράτους και τους δίνετε το δικαίωμα να ψηφίζουν, το εκλέγει και το εκλέγεστε. Δεν το κάνει κανείς σήμερα στην Ευρώπη. Και όσοι το κάνουν προσπαθούν να βρουν τρόπο διαφυγής. Όσον αφορά σε αυτό που άκουσα από τον κύριο Σαμαρά ότι θα καταργήσει τον νόμο. Όσο και να καταργήσετε, που εύχομαι όταν θα έρθετε στα πράγματα να καταργήσει τον νόμο, πρέπει να σας πω ότι πίσω η ηθαγένεια δεν παίρνετε με κανένα τρόπο. Θα λουστούμε 500.000 και δεν ξέρω μέχρι την ημέρα που θα έρθετε εσείς πόσους ακόμα θα έχει νομοθετήσει το Πασόκ για να τους κάνει Έλληνες μουσουλμάνους δυστυχώς. Και θυμίζω στην αριστερά το εξής, ότι στην αριστερά σε ένα κόμμα μεγάλο, τους Πρασίνους, ο αρχηγός είναι Τούρκος, καταγωγή. Είμαστε μαζί ευρωβουλευτές. Ο ΣΔΙΡ, κάπως έτσι λέγεται. Για φανταστείτε το ενδεχόμενο. Ναι, βεβαίως. Για φανταστείτε λοιπόν αυτό. Βεβαίως, ευρωβουλευτή. Ο ΣΔΙΡ μου δεν τα λέγεται. Κάπως έτσι κρατάω το άτομά του. Ήταν στον Πρασίνο. Είναι αρχηγός των Πρασίνων. Φανταστείτε λοιπόν. Συγγενείς είστε. Εδώ κατεβάστε την πλατφόρμα, κατεβείτε μαζί δημοτικές εκλογές. Γιατί δεν το κρύψετε εξάλλου. Λέω λοιπόν, φανταστείτε εδώ λοιπόν με το νόμο αυτό που θέλετε να γίνει αύριο πράξη. 500.000 μουσουλμάνους και 200.000 Έλληνες μουσουλμάνους που έχουμε στη Θράκη να προκύψει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μουσουλμάνος εκ Τουρκίας.